Καλημέρα, Έφη. Καλημέρα. Γεια σου, Έφη. Καλημέρα. Καλό βράδυ δηλαδή εκεί τώρα. Νύχτα έχετε εκεί, ε. Καλημέρα. Καλησπέρα από εδώ. Καλημέρα εκεί. 7 ώρες διαφορά έχουμε. Ακριβώς όπως τα είπατε, χθες έγινε η... Έχουμε, ναι, είναι μετά τις 11 εδώ. Χθες λοιπόν, για να πάμε στα ελληνοτουρκικά, έγινε η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είδαμε χειραψίες, είδαμε χαμόγελα. Η εικόνα άλλωστε μιλάει από μόνη της όσον αφορά τουλάχιστον το θετικό κλίμα, γιατί στόχος αυτός ήταν ο αρχικός στόχος, να επαναβεβαιωθεί το θετικό κλίμα, το οποίο οι δύο ηγέτες θέλουν και να εμβαθύνουν μέσα από διάφορες δράσεις ή συνεργασίες που θα δρομολογηθούν στο επόμενο διάστημα. Οριστικοποίησαν, από ό,τι μάθαμε, και ανακοίνωσαν και οι δύο με τις ανακοινώσεις που ήταν σχεδόν ίδιες και αρκετά προσεκτικά διατυπωμένες. Το νοδικό χάρτη, τον οποίο είχαν αποφασίσει οι Υπουργοί Εξωτερικών στις 5 Σεπτέμβρη, δηλαδή θα έχουμε τα επόμενα ραντεβού, τον πολιτικό διάλογο που ξεκινάει τον Οκτώβριο, την αναζήτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, που είπαν ότι θα γίνει στις 7 Δεκέμβρη στη Θεσσαλονίκη, και εκεί θα έχουν ξανά και την συνάντησή τους, θα ξανασυναντηθούν οι δύο ηγέτες, προκειμένου να υπογράψουν και πολλές συμφωνίες που έχουν να κάνουν με ζητήματα χαμηλής πολιτικής, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η κλιματική κρίση κλπ. Σύμφωνα με ανώτατες κυβερνητικές πηγές, βέβαια θέλω να σας πω, τέθηκαν και διάφορα άλλα ζητήματα. Το ένα είναι το μεταναστευτικό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός φέρεται μάλιστα να είπε ότι δεν θέλουμε άλλες βάρκες στο Αιγαίο και ζήτησε και τη συνδρομή του Τούρκου ομολόγου του προκειμένου, πέρα από τα ήρεμα νερά που έχουμε δει, να δούμε και ήρεμα νερά σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή να μην υπάρχουν άλλες βάρκες οι οποίες και άλλα δράματα, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα στο Αιγαίο. Από εκεί πέρα, βέβαια, θέλω να σας πω ότι φυσικά ο ελέφαντας είναι στο δωμάτιο. Το θέμα δηλαδή των εδαφικών διαφορών είναι εκεί, δεν έχει λυθεί. Και μάλιστα ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο CNN είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι βεβαίως ζούμε με αυτές τις διαφορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν περιμένουμε να λυθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως δεν χρειάζεται παρόλα αυτά να σέρνουμε τα πράγματα, να σπρώχνουμε τα πράγματα σε ένοπλες συγκρούσεις. Ρωτήσαμε διάφορους διπλωμάτες αν τέθηκε αυτό το θέμα και αυτό, η απάντηση που πήραμε είναι ότι είναι ένα θέμα που θα διερευνηθεί πλέον από τον Οκτώβριο στον πολιτικό διάλογο, το πού μπορούμε να φτάσουμε. Οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας είναι σαφείς. Είναι δηλαδή ότι η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδας και τίποτα άλλο και καμία άλλη συζήτηση περί νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ή αποστρατιωτικοποίησης. Βεβαίως, ένα αγκάθι είναι το Κυπριακό. Είδαμε τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος από το βήμα του ΟΗΕ είχε θέσει το θέμα, ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Και περιμένουμε σήμερα και από το στόμα του Έλληνα Πρωθυπουργού που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα του Κυπριακού είναι πεδίο πολύ έντονης κριτικής από ό,τι βλέπω από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν το έθεσε ή όχι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης, η ανακοίνωση λέει ότι, μάλλον οι πληροφορίες λένε που αυτές μας μεταφέρεις, ότι το είπε στους ομογενείς, ότι το έθεσα. Αλλά βέβαια δεν το έκανε στις δημόσιες δηλώσεις, τουλάχιστον αμέσως μετά τη συνάντηση. Και να το πει σήμερα πεδίο... Πάντως εκεί του ασκείται κριτική. Όλες οι ανακοινώσεις αντιπολίτευσης εδράζονται στο ότι δεν έθεσε το Κυπριακό. Ενώ είχε πει την προηγούμενη, είχε πει συγκεκριμένα πράγματα. Θα δει και το Χρουστοδουλίδη, νομίζω, έτσι δεν είναι. Ο κ. Μητσοτάκης. Βέβαια. Φυσικά. Θα δει και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε και την ομιλία του σήμερα αργά το βράδυ για την Ελλάδα, που αναμένεται να θέσει και να μιλήσει για αυτό το θέμα, για το Κυπριακό, στην ενώπιον και αυτό της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και θέλω να σας πω ότι και εμάς αυτό που μας μετέφεραν είναι ότι έθεσε το θέμα στον Τούρκο πρόεδρο. Είπε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί των υποχρεώσεών της εναντί της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά όπως μας είπαν διπλωματικές πηγές, αυτό δεν αναιρεί το θετικό momentum, το οποίο ίσως και να ευνοήσει αυτό το πεδίο. Και μάλιστα ότι μας είπαν, μας μετέφεραν ότι ζήτησε να γίνει και μια νέα τριμερής για το Κυπριακό, προκειμένου να διερευνηθεί αν μπορεί να ξεκινήσει διάλογος. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Έφη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν να ξεκουραστείς. Σε ταλαιπωρήσαμε. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά και θα τα πούμε.